Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ετοιμαζόμουν να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου λέγοντας... Κύριε Τασούλα, επιτρέπετε? Επιτρέπετε, κύριε Τασούλα, επιτρέψτε μου. Ναι, αλλά εδώ ο χρόνος που καταναλώνετε είναι ο χρόνος από την ομιλία μου. Επιτρέψτε μου, κύριε Τασούλα. Κύριε Τασούλα, εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, το χρόνο σας παρακαλώ. Μάλιστα. Λέω ότι ήμουν έτοιμος. Και μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου λέγοντας ότι η πρόταση την οποία κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για την Οικονομία από το 1981 μέχρι σήμερα αποτελεί μία έτσι μετατόπιση, διότι κανονικοποιεί όλη την περίοδο από το 1981 μέχρι σήμερα. Δεν είχαμε μία τομή, σύμφωνα με το καινούριο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, όταν επιβλήθηκαν τα μνημόνια. Υπάρχει ένα συνεχές. Αυτά σύμφωνα με την πρόταση. Τα οποία μάλλον δεν ισχύουν, εάν πιστέψω τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος υπερακόντισε. Το μνημόνιο δεν ήταν το λάθος πλέον. Δεν είναι αυτό που βρήκαμε και δεν ξέραμε τι να το κάνουμε, είναι το φάρμακο. Το φάρμακο. Ήταν το φάρμακο που ήρθε να γιατρέψει τις αστοχίες, τη συστηματική εύνοια συγκεκριμένων συμφερόντων και κοινωνικών στρωμάτων στην Ελλάδα, τα οποία δεν κατέβαλαν κατά το Σύνταγμα τους φόρους που τους αναλογούσαν, και το μνημόνιο ήρθε αυτή την κατάσταση να τη γιατρέψει. Αλήθεια. Αλήθεια. Αυτό που ζήσαμε είναι γιατριά. Αυτό που ζήσαμε είναι γιατριά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, να προσέχει ο φαρμακοποιός. Κυρία Πρόεδρε, η διερεύνηση και η απόδοση της ευθύνης για αυτά που οδήγησαν την ελληνική κοινωνία στην ηθική και φυσική εξόντωση δεν είναι ούτε λαϊκισμός, ούτε ρεβανσισμός, ούτε τακτικισμός. Είναι ο πυρήνας της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, του ελέγχου της πολιτικής εξουσίας και της ομαλής αποκατάστασης της πρωτόγνωρης αδικίας που γνώρισε η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Συνεπώς νομίζω ότι οποιαδήποτε προσπάθεια διαστρέβλωσης επιστρέφει στους αποστολείς της, οι οποίοι αμήχανοι πραγματικά δεν ξέρουν ποια θέση πρέπει να λάβουν. Και νομίζω, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, εντός της αιθούσης δεν έχει πιστεί κανείς για το ποιο είναι το επιχείρημα πάνω στο οποίο βασίζεται την άρνησή σας στη συγκρότηση αυτής της Επιτροπής. Πιστέψτε με επίσης ότι πολλοί εκτός της αιθούσης κάτι υποψιάζονται και κάπου πάει το μυαλό σας. Θέλω όμως να σας πω το εξής. Στην Ευρώπη πλέον κανένας δεν μιλάει για success story. Όποιος αναφέρεται στην Ελλάδα μιλάει για την ανθρωπιστική της κρίση. Και η συγκρότηση αυτής της Επιτροπής έρχεται να συμβάλλει στην επώδυνη διαδικασία αναζήτησης των αιτιών της καταστροφής. Κυρία Πρόεδρε, το μνημόνιο αποτέλεσε βωμό θυσίας των δικαιωμάτων και ταυτόχρονα εξαγνισμού της διαφθοράς. Και γι' αυτό το λόγο η διερεύνηση αυτή και η απόδοση ευθυνών πρέπει να οδηγήσει σε γνήσια και ασφαλή εργαλεία εξάρθρωσής της. Να συμβάλλει αποφασιστικά στο να μπουν κανόνες και κανόνες για όλους. Και εδώ επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε δύο θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μου. Πρώτον, το βάρβαρο κλείσιμο της ΕΡΤ μέσα σε μία νύχτα και ο διωγμός 2.500 εργαζομένων της με πρόσχημα της παθογένειας του παρελθόντος, καθυπαγόρευση ορισμένων που απαιτούσαν απολύσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είναι ένα πλήγμα για τη δημοκρατία και το δημόσιο συμφέρον. Εξυπηρέτησε εκ των πραγμάτων ιδιωτικά συμφέροντα και ενίσχυσε τη διαπλοκή. Από την ενέργεια αυτή προκύπτουν πολιτικές και άλλες ευθύνες για όσους υλοποίησαν και τελικά κατήργησαν την ΕΡΤ, γεγονός που πρέπει να απασχολήσει τη Βουλή των Ελλήνων και να εξεταστεί συνολικά η ζημιά που υπέστη το ελληνικό δημόσιο από το κλείσιμό της, τι έγινε με τις αποζημιώσεις, το κόστος της ειδικής διαχείρισης και άλλα. Είναι σαφές, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι το σχέδιο νόμου για την ΕΡΤ, του οποίου η συζήτηση ξεκινά στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής αύριο,
αποτελεί στην πράξη την κατάργηση αυτές τις ενέργειες. Ήτανε αυτό το κλείσιμο ο μεθοδευμένος ακροτηριασμός της ενημέρωσης του πολίτη, η σκανδαλώδης εύνοια συγκεκριμένων συμφερόντων, διότι την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση έκλεινε την ΕΡΤ, μια νέα σύμβαση με την οποία παραχωρήθηκαν στην ΕΕΤ έναντι χαμηλού τιμήματος τα δικαιώματα για τις ψηφιακές συχνότητες, στην Τίτζια υπεγράφει. Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, μέσω της Τίτζια, διαμόρφωσαν μόνοι τους το πλαίσιο ψηφιακής τηλεόρασης με δεσπόζοντα και μονοπωλιακό ρόλο και οπωσδήποτε σε βλάβη του δημοσίου συμφέροντος, αν συνυπολογιστεί ποιος ωφελείται οικονομικά από τους όρους και τα ανταλλάγματα που αφορούν την ψηφιακή τηλεόραση. Δεύτερον, το μνημόνιο υποτίθεται ότι ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο επιχειρούσε να βάλει σε τάξη τα δημοσιονομικά. Παρόλα αυτά, υπήρξε διατήρηση και παράταση της 25ετούς σχεδόν παράνομης λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών και εκχώρησης ψηφιακών συχνοτήτων. Μέχρι τώρα, λοιπόν, οφείλονται και δεν έχουν εισπραχθεί τέλη από τους τηλεοπτικούς σταθμούς για τη χρήση των συχνοτήτων για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014. Ποσοστό 2% ετησίως επί των ακαθαρίστων εσόδων τους. Σε αυτά τα χρόνια του μνημονίου, δεδομένου μάλιστα ότι δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε υπουργική απόφαση που να τροποποιεί το ποσοστό αυτό, όπως άλλωστε συνομολογείται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, δεν έχει εισπραχθεί τίποτα. Συγκεκριμένα μέσα βέβαια που έχουν συνηθίσει τη φορολογική και χρηματοδοτική ασυλία, εκόμισαν στο τραπέζι της συζήτησης κάποια επιχειρήματα που δεν αντέχουν τη στοιχειώδη κριτική. Ας ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Πρώτον, δεν υφίσταται κανένα απολύτως θέμα συμψηφισμού. Στο νόμο 3023 του 2002 προβλέπεται ότι ο τηλεοπτικός χρόνος προς τα κόμματα για την προβολή των διαφημιστικών τους μηνυμάτων κατά την προεκλογική περίοδο παρέχεται δωρεάν. Το τέλος για τη χρήση της συχνότητας οφειλόμενο στο δημόσιο είναι εντελώς άλλο πράγμα. Όση φαντασία και όση σκοπιμότητα να βάλει κανείς, δεν μπορεί να δώσει καμία απολύτως άλλη ερμηνεία. Το έτερο πρόσχημα που χρησιμοποιούν ορισμένοι είναι αυτό της διακοπής της χρήσης των αναλογικών συχνοτήτων. Τι λένε δηλαδή, ότι επειδή έχουμε περάσει στην ψηφιακή εκπομπή, δεν υφίσταται καμία υποχρέωση, διότι το τέλος αφορούσε τη χρήση αναλογικής εκπομπής σήματος. Πρώτον, είναι γνωστό ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση. Εγώ ο ίδιος, στους 2 μήνες από τις εκλογές και μετά, έχω δεχθεί 6 ερωτήσεις από όλο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων για τη μη μετάδοση ψηφιακού σήματος σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Και εδώ νομίζω ότι σε αυτό θα συνηγορήσουν τουλάχιστον οι βουλευτές που κατέθεσαν τις σχετικές ερωτήσεις. Θα σας πω όμως ότι ο κύριος Κεδίκογλου ο ίδιος, σε ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη τον Οκτώβριο του 2012, είχε απαντήσει ότι υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές των καναλιών. Προφανώς δεν είχε εισπραχθεί τίποτα από τότε και το ερώτημα είναι γιατί. Θα σας πω όμως επίσης και το εξής. Νομίζω ότι είναι ηθικά και πολιτικά απαράδεκτο. Επιχειρήσεις οι οποίες ζουν με δάνεια από τράπεζες που έχει ανακεφαλαιοποιήσει ο ελληνικός λαός να αρνούνται να καταβάλουν όσα προβλέπει ο νόμος. Και εδώ επιτρέψτε μου και απευθύνομαι με απόλυτη ειλικρίνεια σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Θέλει καθαρές κουβέντες. Πρέπει ή δεν πρέπει να πληρώσουν. Δεν γίνεται εδώ πέρα να παίζουμε. Ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει. Ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει και δεν μπορεί ουδής να διεκδικεί εσαΐ την φορολογική ασυλία. Θα ήθελα με ενδιαφέρον να ακούσω τις θέσεις όλων των κομμάτων. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συζήτηση επί της πρότασης για την Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες οδηγηθήκαμε στο αδιέξοδο του μνημονίου αποτελεί την υλοποίηση των προγραμματικών μας δεσμεύσεων και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αντιπερισπασμό. Αντιπερισπασμό, θα έλεγα, αποτελεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ηρίστον εμπαρόδο κατατέθηκε και λίγες ώρες πριν την έναξη της παρούσας συζήτησης. Και θα έλεγα κλείνοντας ότι άλλη μια φορά, και σε πείσμα όσων
για να δικαιολογήσουν τις δικές τους πράξεις με διάφορα πολιτικά προσχήματα επιχειρούν να μας εμφανίσουν άλλοτε επικίνδυνα ασυμβίβαστους και άλλοτε ητοπαθώς παραδομένους σε δίθεν νέο μνημόνιο, ο ελληνικός λαός έχει την ευκαιρία και σήμερα, όπως και σε άλλες στιγμές, να διαπιστώσει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να αποκατασταθεί στον αγώνα για να αποκατασταθεί η αξιοπρέπεια της κοινωνίας για να εφαρμοστεί το σχέδιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που χάραξαν δυστυχώς ανεξίτηλα σε ορισμένες περιπτώσεις οι εφαρμοστές της πολιτικής του μνημονίου. Και κυρίως η δική μας προσπάθεια είναι να αποκατασταθεί μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και τον πολίτη. Μια σχέση εμπιστοσύνης η οποία είχε τραυματιστεί τόσο που το κοινοβούλιο χρειάζονταν κάγκελα για να ζήσει και για να λειτουργεί. Έτσι. Εντάξει. Είναι πραγματικά αστείο, επιτρέψτε μου, να συγκρίνετε το προχθεσινό συμβάν με τη δική σας πορεία. Είναι πραγματικά αστείο και επειδή μας ακούει ο κόσμος, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του.